Όπλο στην φαρέτρα των ατμιστών προσέφερε η έρευνα Έλληνα καρδιολόγου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ουσιαστικά λιγότερο επιβλαβές για την καρδιά από ότι το συμβατικό τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να είναι 90 έως 95% λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα. Πάλι το μήχυρον βέλτιστον είναι, αλλά η διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μια υγιεινή συνήθεια και φυσικά δεν θα την προτείνουμε σε κανέναν ο οποίος δεν είναι καπνιστής, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καλύτερο από το να καπνίζει κάποιος κανονικά τσιγάρα. Χαμόγελα ικανοποίηση στις τάξεις των ατμιστών, οι οποίοι όμως επαναλαμβάνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο απευθύνεται αποκλειστικά σε καπνίστες. Το ευκταίον θα ήταν αν μπορούσαμε όλοι να απεξαρτοποιηθούμε από όλες τις χρήσεις του καπνίσματος. Για αυτούς που δεν μπορούν ή πολύ απλά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την ανθυγιεινή τους απόλαυση, όμως το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι η καλύτερη λύση, επιμένει ο δόκτωρας Φασαλινός, βασιζόμενος πάντα στα επιστημονικά του ευρήματα. Είδαμε ότι δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στην συστολική αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στους καπνιστές λόγω της νικοτίνης. Επιπλέον, τα ωφέλη του ατμίσματος, προσέδει ο γιατρός, επεκτείνονται και στους παθητικούς καπνιστές. Βάζοντας για 5 ώρες ατμιστές να ατμίζουν σε ένα κλειστό χώρο και μετρώντας στο περιβάλλον διάφορες χημικές ουσίες, βρήκαμε ότι δεν υπήρξε καθόλου νικοτίνη στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, ο δόκτωρας Φασαλινός από το Μοναχό, που βρίσκεται για το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, τονίζει ότι η μελέτη του δεν είναι αθωωτική εναντί της πολεμικής για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς πολλά είναι εκείνα που πρέπει να αποδειχθούν ακόμα, και καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι το άτμισμα δεν είναι μέθοδος διακοπής του καπνίσματος, αλλά υποκατάστατο.